Γεια σας από το digitallife.gr. Στα χέρια μας έχουμε αποκλειστικά το Huawei Ideos X5. Είναι το κορυφαίο κινητό μέχρι στιγμής της κινέζικης εταιρείας. Είναι μια εξαιρετική συσκευή από κάθε άποψη. Ιδίως αναλογιστεί κανείς ότι κοστίζει μόλις 200 κάτι ευρώ. Αυτή είναι δηλαδή η τιμή που μας δίνουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Είναι φτιαγμένο όλο από μαλακό πλαστικό και μέταλλο στην πρόσωψη, τουλάχιστον έτσι δείχνει το πλαίσιο γύρω-γύρω. Έχει μόνο πλήκτρα φύς, τα 4 γνωστά πλήκτρα που συναντάμε σε κάθε Android. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια κάμερα στα 5 MP με δυνατότητα καταγραφής 720p βίντεο με flash και το ηχείο όπως μπορείτε να δείτε. Είναι πολύ όμορφο, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά έχει πολύ ωραίες καμπύλες και γενικά είναι πολύ ελκυστικό στο μάτι. Το λειτουργικό του είναι το Android 2.2, είναι εξαιρετικά γρήγορο. Αυτό το δείτε και με ένα μικρό τεστ που θα κάνω εδώ με το Quadrant, το Advanced. Παρότι έχει επεξεργαστεί στα 800 MHz, θα το δοκιμάσουμε εδώ να το δείτε. Ξεπερνάει προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί στο 1 GB και διαφημίζουν μάλιστα την ταχύτητά τους. Έχει 512 MB RAM επίσης να σημειώσουμε. Φυσικά επέκταση μνήμης που μπορεί να πάει μέχρι και 32 GB. Άρα το σημαντικότερο είναι ότι αν κάποιος δει αυτή τη συσκευή, σίγουρα την κοστολογεί πολύ περισσότερο. Υπήρξαν άνθρωποι δηλαδή μας ανέφεραν ότι κάνει 400 και 450 ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό για μια συσκευή αυτού του κόστους. Να δούμε και τα αποτελέσματα που θα βγάλει το σχετικό τεστ. Να σημειωθεί ότι η έκδοση που δοκιμάζουμε δεν είναι final, δεν έχει καν ελληνικά. Παρ' όλα αυτά κάποιος μπορεί να πάρει μια ενδεικτική εικόνα του τι προσφέρει αυτό το τηλέφωνο. Από ό,τι βλέπετε έχει σκοράρει ψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη συσκευή, ξεπερνάει τον Nexus, έτσι ξεπερνάει τον Galaxy S κατά πολύ. Και όπως ξαναλέμε για τα 200 κάτι ευρώ που θα στοιχίζει, είναι μια εξαιρετική πρόταση. Αυτά από το Digital Life.